Πάει κανεί φύκια για μεταξωτέ κορδέλε. Σου λένε βγει στο κλαρί και αν σε αντέξει η σκηνή, θα μείνει πάνω. Αν δεν σε αντέξει η σκηνή, φεύγει. Εδώ στο θεωρούν δεδομένο. Σου δίνουν κάτι άσχετο από την πραγματικότητα τη μουσική. Mm-hmm. Μια εικόνα, μια πλήση εγκεφάλου θα την έλεγα εγώ, γιατί η τηλεόραση παίζει αυτόν τον ρόλο. Και στο τέλο σε πετάνε σαν ένα άδειο ψακί από πατάτε. Θα είχε πρόβλημα να κάτσει σε μια καρέκλα δίπλα στο Ρέμο και την Πανδύ που εκφράζουν το εμπορικό τραγούδι, αυτό που λέμε, σε και καμία είναι περίπτωση. Τα μεγάλα και είναι και καλά παιδιά και είναι και σε προσωπικό επίπεδο έχουμε και καλή σχέση. Δεν τίθονται τέτοια ζητήματα. Δεν είχε τέτοιο θέμα λοιπόν. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Mm-hmm. Δεν είναι. Είναι. Ξέρεις τι, δεν παίζουν αυτά. Αυτά είναι για εσά, για την τηλεόραση. Πε μου κάτι άλλο. Είναι για μα, δουλειά μα κάνουμε. Πε μου κάτι άλλο. Τα περισσότερα παιδιά που ήρθαν και τραγούδουσαν, αν όχι τα περισσότερα, ένα 50%. Τραγούδησαν Χαρούλη, τραγούδησαν Κότσιρα, τραγούδησαν Ασλανίδου, τραγούδησαν αυτό που λέμε το έντεχνο, το ποιοτικό. Σε αυτά τα παιδιά, γιατί να μην υπάρχει ένα Κότσιρα, ρε παιδί μου, που να του πει ότι κάνει λάθο που ήρθε εδώ. Έπρεπε να θε να με βρει εμένα στο Σταυρό του Νότου το χειμώνα. Γιατί να το πει στην τηλεόραση. Γιατί από την στιγμή που είναι δική του η επιλογή, γιατί να του πω εγώ τι να κάνω. Ναι, αλλά αυτό τραγούδησαν όμω. Αυτό θέλω να πω. Τι σημασία έχει αυτό δηλαδή. Και το έκαναν μέσω τη τηλεόραση γιατί δεν είχαν άλλη και μαγιά του. Δηλαδή και μαγιά του. Αλλά εγώ θα κάνω τον κριτή πριν τον κριτή. Δηλαδή θα του πω ότι. Παιδιά, θα κάνετε αυτό που σας λέω γιατί αυτό είναι το σωστό. Όχι, από την ώρα που υποτίθεται ότι μιλάμε σε ώριμους ανθρώπους, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Έχουν τα παραδείγματα, έχουν την ιστορία, ας διαλέξουν το δρόμο τους. Εγώ, επειδή γεννήθηκα από τη δυσκολία, δεν γεννήθηκα μια μέρα με πήρε κάποιος και μου είπε τώρα θα σε κάνω τραγουδιστή. Mm-hmm. Γεννήθηκα από τα ρεμπετάδικα, από το λαϊκό τραγούδι. Με ακούσανε στο λαϊκό τραγούδι, με δοκιμάσανε, έκανα την δουλειά μου και έτσι ανελήφθηκα. Δεν.